Ο κύριος Λιάιτς, σήμερα ο υπουργός, τους επισήμανε στην εκπομπή 150 λεπτά ότι πρέπει να μείνουν στη Σερβία μέχρι που να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από την ελληνική πλευρά. Να έχουν μια επίσημη απόφαση. Μάλιστα. Δεν φτάνει δηλαδή η προφορική εντολή ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα του Προμαχώνα και για τη Σερβία. Για κάποιους αρκετούς νομίζω δεν φτάνει. Έτσι δεν είναι, όταν ξεκίνησαν από το Βελιγράδι, φτάσαν στο Κεγγελί και γυρίσανε πίσω, κάνανε 15 ώρες ταξίδι πήγαινε έλα. Αν πάει μέχρι τις 30 του μηνός, έτσι, θα γίνει 45-50 μέρες. Μετά γιατί να ανοίξεις μια επιχείρηση για 30 μέρες, 25 μέρες τον Ιούνιο και 30 μέρες τον Αύγουστο, που δεν ξέρεις τα έξοδά σου ποια θα είναι και πάνω απ' όλα δεν ξέρεις τι θα εισπράξεις. Αυτή τη στιγμή εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι όλοι οι τουριστικοί πράκτορες από τη Σερβία και πίστευα από όλα τα Βαλκάνια με διάφορους δικούς μας τρόπους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να προβάλλουμε ότι όλα βαίνουν καλώς, η χώρα μας είναι ασφαλής και όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και να ξεκινήσουμε να παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει νέες εγγραφές και να κατέβει στην Ελλάδα να κάνει διακοπές. Μετά το χθεσινό όμως όσον αφορά τη Σερβία, η ανασφάλεια αυτή η οποία υπήρχε μέχρι τις 15 και περίμενε ο κόσμος να δει πώς θα πάει η ψυχολογία στο να έρθει να κάνει διακοπές, δηλαδή αυτοί που ήρθαν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, το δεκαήμερο, ήταν όλα καλά, είχαμε κρούσματα, δεν είχαμε κρούσματα, τα ξενοδοχεία, πώς ήτανε κτλ. Αυτό εδώ εμείς κατά ένα βαθμό θα το περνούσαμε ως θετική εικόνα, ότι όλα βαίνουν καλώς. Μετά το χθεσινό όμως, η ανασφάλεια αυτή συνεχίζεται, η οποία θα είναι χειρότερη από ό,τι υπήρχε μέχρι πριν. Το κάθε ένα κατάλημα, επειδή δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία, υπάρχουν τα ελεύθερα καταλήμματα που ανοίξαν και δεν έχουν καθόλου κόσμο. Υπάρχουν τα καταλήμματα που περιμέναν τους τουριστικούς πράκτορες είτε από τα Σκόπια, είτε από τη Σερβία, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ευρώπης, οι οποίοι είχαν και αυτοί ακυρώσεις. Οπότε ακυρώσανε όλα τα καραντί, έγιναν μειώσεις, έγιναν αλότμαν. Υπάρχει μεγάλη αγωνία σε όλους. Άλλοι πήραν προκαταβολές, άλλοι χρωστάνε λεφτά. Σε άλλους μας ακυρώθηκαν κρατήσεις και πρέπει να γυρίσουμε χρήματα στους πελάτες γιατί τα βάουτσερ ήταν μια ελληνική επινόηση και δεν δέχονται οι Ευρωπαίοι το βάουτσερ. Σου λέει, θέλω τα λεφτά μου τώρα. Καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αν κάτι τέτοιο γινόταν σε μια ανάλογη αγορά τη Σαντορίνη ή τη Μικόνο, έτσι, θα υπήρχε σοβαρό θέμα στην κυβέρνηση. Δεν μπορώ να πω, συγγνώμη λίγο, γιατί εχθές μίλησα και με τον κύριο Τζιτζικώστα και με τον κύριο Καράογλου. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι η κινητοποίηση πολιτικά από τη Βόρεια Ελλάδα, εδώ από την Κεντρική Μακεδονία, υπήρξε μεγάλη. Και από εχθές, τα ξενοδοχεία δηλαδή, και από τους πολιτικούς. Μέχρι τις 8 η ώρα εμένα με διαβεβαιώσανε ότι 8-9 η ώρα μέχρι το βράδυ, δηλαδή αργά, είχαμε φτάσει μέχρι τον Πρωθυπουργό, μιλήσαμε με τον Υπουργό. Θεωρώ ότι ήταν άμεση, έγινε κάποιο λάθος.